Στις Βρυξέλλες τα συζήτησαν όλα αυτά οι Υπουργοί Εξωτερικών σήμερα. Πάμε στον Γιάννη Παλαιολόγο. Φαίνεται ότι βάζουν κάτω, Γιάννη, μια σειρά από επιλογές αντιδράσεων έναντι της Άγκυρας, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την συμπεριφορά της με τα Βαρώσια, όσο και γενικότερα με τη στάση της στο θέμα της ελληνικής ΑΟΖ. Σωστά. Ουσιαστικά ο Ζωζέ Μπορέλ προανήγγειλε το πρώτο βήμα προς την επιβολή νέων κυρώσεων στην Τουρκία ως απάντηση στις μονομερείς ενέργειες της Άγκυρας στα Βαρώσια αλλά και την παρενόχληση του ερευνητικού πλοίου Nautical Joy εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα προετοιμάσει ένα έγγραφο επιλογών, ένα options paper, το οποίο θα αναλύει την κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί από το περασμένο καλοκαίρι και θα παρουσιάζει ένα μενού επιλογών από τις οποίες θα μπορεί να επιλέξει το Συμβούλιο αν επιλέξει να κινηθεί στην κατεύθυνση νέων κυρώσεων σε ΕΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Θα ακούσουμε τον κύριο Μπορέλ. On Varosha, we refer to the unacceptable intervention by Turkey against European vessels operating in the exclusive economic zone of our member states. And the members have expressed a strong solidarity with Greece and Cyprus. From my part, I can only insist on the idea that only a durable solution is a Cyprus settlement in line with relevant Security Council resolutions and the principles on which EU is founded.